Λίγες μόλις ημέρες πρωτού κλείσει η Βουλή, ενώ έχει αρχίσει η θερινή ραστόνη, το Υπουργείο Μεταναστεύσεως και Ασύλου αποφάσισε να φέρει προς επικύρωση το μνημόνιο κατανόησης με τον Μπαγκλαντές για μετανάστευση και κινητικότητα. Πρόκειται για το περίφημο μνημόνιο το οποίο είχε αναδείξει η Δημοκρατία και το οποίο είχε υπογραφεί κατά την επίσκεψη του Νότι Μηταράκη το Φεβρουάριο στην Ασιατική χώρα και είχε προκαλέσει πανηγυρισμούς στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτυώσεως από επίδοξους μετανάστες προς τη χώρα μας. Ακολούθησε η επίσκεψη του Υπουργού και στο Πακιστάν για την υπογραφή αντιστοίχου μνημονίου, η οποία προκάλεσε όμως πλήθος αντιδράσεων και είναι προς στιγμήν παγωμένο. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα δοθούν άδειες εργασίας σε 15.000 τουλάχιστον πολίτες του Μπαγκλαντές που ήδη βρίσκονται στη χώρα μας προφανώς παράνομα και μπορούν να έρθουν στη χώρα 4.000 ακόμα Μπαγκλαντεσιανοί με πενταετής άδειες εργασίας. Θεωρητικά τουλάχιστον, αφού όπως προβλέπεται στο μνημόνιο, εάν οι αιτήσεις από τους Μπαγκλαντεσιανούς που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα ξεπεράσουν τον αριθμό των 15.000, μπορεί να χορηγηθεί πρόσθετος αριθμός προσωρινών αδειών διαμονής, ο οποίος θα καλυφθεί από το ετήσιο μέγιστο όριο των 4.000 προσωρινών αδειών διαμονής. Πρόκειται επί της ουσίας για νομιμοποίηση χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν παράνομα στη χώρα μας.